Πάμε, κυρίες και κύριοι, να σταματήσουμε στον Δήμο Φεστού και να καλημερίσουμε στα πλαίσια των ενημερωτικών εκπομπών του Ράδιο 984 τον επικεφαλής της Συμπολιτεία Φεστού, υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Χαρίλαο Κοκαράκη. Καλή σας ημέρα από το Ράδιο 984. Καλημέρα, κυρία Δουγεράκη. Τι κάνετε? Καλή εβδομάδα, καλά. Επίσης, ο καιρός πώς είναι στη Φεστό, έτσι για να το ξεκινήσω ανάποδα, γιατί χθες λίγο πολύ μας δημιούργησε προβλήματα σε όλη την Κρήτη, κύριε Κοκαράκη. Εντάξει, το περίπου νεφελώδης είναι σε όλα. Νεφελώδης. Νεφελώδης ο καιρός, νεφελώδη τα πράγματα και στην πολιτική, θέλετε να πείτε. Πάντα. Αλήθεια, κύριε Κουκαράκη, τι σας έκανε να πείτε, να πάρετε την απόφαση και αυτή την περίοδο, όπου υπάρχει, αν θέλετε, μια παραπάνω δυσκολία, πολιτική, οικονομική, βάσει των όσων περνάει η χώρα, να πείτε εγώ βάζω μπέτη. Προχωρώ, πηγαίνω μπροστά, κατεβαίνω υποψήφιος για τον Δήμο Φεστού. Να σας πω κάτι. Ασχολούμαι με τα κοινά τώρα και 5 τετραετίες. Έχω διατελέσει ως αντιδήμαρχος και ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Η επιλογή είναι για μένα απλή. Ζω σε αυτόν τον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Αποφάσισα να ζήσω εδώ μαζί με τα παιδιά μου, δραστηριοποιούνται και τα παιδιά μου εδώ και συνεπώς έχουμε όλη υποχρέωση να προσφέρουμε. Αυτή η απόφαση, η οποία βέβαια δέχτηκα κι εγώ όπως πάντα οι οικογενειακές πιέσεις στο να μην κατέβεις, πιστεύω ότι πρέπει να συμμετέχουμε σε όλοι, όχι προς την πλευρά τη δική μου. Απλά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ιδέες και χρόνο και όρεξη πρέπει να μπαίνουν στα ψηφοδέλτια. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Έχουν απαξιώσει τελείως τη Δημοτική Αρχή, όχι τη δικιά μας και τη πολιτική γενικά, γιατί με αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι. Είπατε πολύ σωστά ότι υπάρχει οικονομική κρίση, πράγματι υπάρχει μια οικονομική κρίση που διστάζει ο κάθε υποψήφιος να συμμετέχει στο οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο, διότι θα δημιουργηθούν κάποια έξοδα. Όταν η κυρία Δουλγεράκη δεν έχει τα προστοζήν ή να πάρει κάτι στα παιδιά του, πώς θα συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία που οπωσδήποτε χρειάζεται κάποια χρήματα, όχι να τα δώσει στο συνδυασμό, αλλά για προσωπικά του έξοδα που θα δημιουργηθούν κατά την πορεία των εκλογών. Άρα είναι ένα θέμα αυτό. Το δεύτερο, το δε βαριέσαι ή όλοι το ίδιο είστε, αυτό έχει γίνει πλέον μόνιμο θέμα στη συνείδηση των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συμμετοχή. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κόσμος, το έχω πει πάρα πολλές φορές, πρέπει και οι δύο νέοι να αφήσουν τους καναμπέδες να μπουν στα ψηφοδέλτια. Το οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο, εγώ δεν διεκδικώ ότι εγώ είμαι ο καλύτερος ή ο αλάνθαστος. Όμως, εάν υπάρχει συμμετοχή του νέων σε όλα τα ψηφοδέλτια, θα υπάρχει και αναβάθμιση ποιοτική στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι στέλνετε πολλά μηνύματα. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αυτό ακριβώς που κάνουμε αμαυρώνοντας την παρουσία, το λέω συνολικά, αυτό που κάνει ο καθένας από εμάς ως κοινωνία, έτσι. Αμαυρώνοντας την παρουσία όλων, την προσπάθεια όλων, πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ σχηματικά. Αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι ο καθένας από εμάς θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, να ενεργοποιηθεί και να δει πώς μπορεί να βοηθήσει. Κράτησα μια σας κουβέντα. Είναι υποχρέωσή μου. Είναι μεγάλη κουβέντα να νιώθει κάποιος ότι είναι η υποχρέωσή του. Κοιτάξτε, ναι, όταν ζεις σε ένα κόσμο, δηλαδή κάποια πράγματα που ο κόσμος, εμείς καταντήσαμε να τα βάζουμε στο πρόγραμμα που θεωρούνται αυτονόητα και η υποχρέωση κάθε δημοτικής αρχής, δηλαδή παραδείγματος χάρη η ενιαία διαχείριση του νερού, η πρόσβαση της εργασίας τους με τους δρόμους, η καθαριότητα, είναι πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αυτονόητα. Όμως αυτά τα αυτονόητα της εκάστοτε δημοτικής αρχής, και δεν θέλω να καταγγείλω τίποτα, έχουν μπει τώρα στο πρόγραμμα, διεκδικούνται. Καταλάβατε. Όταν λοιπόν την καθημερινότητα τη διεκδικείς, ξεκινάμε από το μηδέν.
Οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν κάποιοι πόροι που πρέπει να γίνει μια ανασυγκρότηση και σε κάποιους άλλους τομείς. Που εσείς οπουδήποτε μπορείτε να μου κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση, να σας πω εμείς πώς σκεφτόμαστε. Γιατί δεν υπάρχει στο συνδυασμό το δικό μας το εγώ. Λειτουργούμε συλλογικά. Επικρατεί το εμείς. Ποια είναι η αυτοδιοίκηση αλήθεια που εσείς επιθυμείτε? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς πρέπει να είμαστε κοντά στον πολίτη. Γι' αυτό μας επιλέγει. Δηλαδή εμείς θέμε σαν όραμά μας να επανακαθορίσουμε τις προτεραιότητες του Δήμου. Έτσι, και να τοποθετήσουμε ας πούμε μέσα στο επίκεντρο της πολιτικής μας τον άνθρωπο. Το δημότη που ταλαιπωρείται κάθε μέρα με ένα βραδικίνητο και αναποτελεσματικό μηχανισμό. Δηλαδή ό,τι η πολιτεία δεν μπορεί να του προσφέρει, εμείς πρέπει να είμαστε κοντά του. Βλέπετε, έστω και κοινωνικά, έστω με όποιο τρόπο μπορούμε, για να αποφύγει ο πολίτης να έρθει πιθανόν και σε κάποια μοιραία πράξη. Ναι, αλλά ξέρετε, θα σας έλεγε κάποιος άλλος, κεντρικός άξονας, ναι μεν ο άνθρωπος, πρέπει να είμαστε κοντά στο πολίτη ως δημοτικές αρχές, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να αποφύγεις και την λογική του πώς θα λειτουργήσει ένας δήμος, θα προσφέρει ένας δήμος, όταν το κεντρικό κράτος αυτό που κάνει είναι να περικόπτει συνεχώς πόρους από την αυτοδιοίκηση, εργαζόμενους από την αυτοδιοίκηση. Τα δεινά της αυτοδιοίκησης λόγω και της ανασχόλησής σας τα γνωρίζετε, ναι. Άρα πώς θα τα καταφέρει από μόνη της η αυτοδιοίκηση? Από μόνη της τίποτα. Γι' αυτό εννοώ το τίποτα, ότι αν δεν υπάρξει συνεργασία με τον πολίτη. Δηλαδή όπως οι περικοπές, και είναι θέμα αυτή τη στιγμή να συνηθίσουμε αυτό την ποιότητα ζωής. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ξεκινήσαμε κάποιους υψηλόμισθους μισθούς και παίρναμε το κάτι παραπάνω. Συμφωνούμε. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό που παίρναμε σπαταλούσαμε. Αν θα γίνει λοιπόν και στο Δήμο ένα μάζεμα των εξόδων του Δήμου, έτσι, μπορούμε κάλλιστα εμείς να προχωρήσουμε σε ένα σχέδιο το οποίο θα βοηθήσει τον πολίτη. Εμείς δεν θα του λύσουμε οπωσδήποτε το πρόβλημα που εξαρτάται από την κεντρική διοίκηση. Θα τον βοηθήσουμε, θα είμαστε δίπλα του, έτσι ώστε να το ξεπεράσει. Παραδείγματος χάρη, θα γίνει μια ορθολογική, αν θέλετε, κατά μέσο των πραγμάτων που συμβαίνουν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, δεν μπορεί ακόμα και στο νερό, ακόμα και στην άδρευση, ακόμα και στην ίδρυυση, που κάποια πράγματα οποία είναι ανταποδοτικά, να μην πληρώνουν κάποιοι και να πληρώνουν κάποιοι άλλοι. Επιτέλους ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει αυτόνομα σαν ένα μικρό κράτος που θα έχει τη διοίκησή του και τους πολίτες. Οι φόροι που θα μπαίνουν θα είναι ανάλογοι εν πάση περιπτώσει με τις ικανότητες που δημιουργούνται στον πολίτη. Γιατί εμείς δεν μπαίνουμε ούτε να φτιάξουμε τους εαυτούς μας, ούτε εν πάση περιπτώσει να δημιουργήσουμε κάτι. Σήμερα πρέπει να συντηρήσουμε αυτό που έχουμε. Να είμαστε κοντά στα προβλήματα του πολίτη, που να σας πω κάτι. Εμάς εδώ που λόγω του ότι υπάρχουν πολλά ορεινά ή χωριά, αν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι εκεί δεν θέλουν μέσα στο χωριό ούτε νοσοκομείο, παράδειγμα στο Άρη, ούτε τίποτα. Θέλουν να του λύσουμε άμεσα την καθημερινότητα. Δηλαδή να έχει το νερό του άνθρωπος στις καλλιέργειες που βάζει, να έχει το δρόμο να πηγαίνει, να γίνεται αποκομιβή των απορριμμάτων, να έχει δύο παιδιές. Δεν θέλει, πιστέψτε με, πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι στις μεγάλες πόλεις, που οπωσδήποτε έχουμε υποχρέωση να τις αναβαθμίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι στην ενδοχώρα, στα χωριά, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο αυτάρκεις από ότι τους περισσότερους που ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ποιος λοιπόν υπό αυτό τους όρους ή υπό αυτές τις προϋποθέσεις που βάζετε, κύριε Κοκαράκη, θα είναι ο πρώτος αναπτυξιακός μοχλός, εάν βεβαίως εσείς επιλεγείτε, ψηφιστείτε από τους δημότες του Δήμου Φεστού και αναλάβετε το Δήμο? Κοιτάξτε, όπως είπατε σωστά, η ενδοχώρα θέλει παρεμβάσεις μικρές. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα πέραν το να αναβαθμίσεις κάποιους χώρους που υπάρχουν. Έτσι, εδώ ο Δήμος ο δικό μας μπορεί να αξιοποιηθεί, έχει δηλαδή τη δυνατότητα λόγω των αρχαιολογικών
χώρων που έχει εδώ να γίνει μια τρομερή αναβάθμιση. Δηλαδή, ο κόσμος και συγκεκριμένα στην περιοχή μας βλέπετε ότι ασχολείται κατά κύριο λόγο με, τα θερμοκήπια, με τη γεωργία κλπ. Θεωρώ όμως ότι σιγά σιγά πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό, οι νέοι τουλάχιστον. Υπάρχει ένα παραλιακό μέτωπο το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί. Ένας τεράστιος πλούτος είναι κρυμμένος εκεί, που αν το αξιοποιήσουμε θα ανοιχτούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας με ένα παραλιακό. Δεύτερον, υπάρχουν οι αρχαιολογικοί χώροι που βρίσκονται, όπως καλά γνωρίζετε, στην περιοχή μας και οι οποίες δεν έχουν σύνδεση μεταξύ τους. Δηλαδή, όπως είναι η Φεστό, η Αγία Τριάδα, ο Κομός, το Σπύλο Καμαρών, τα Μάταλα, υπάρχει το Σπύλο Γαβαλάς φανερωμένοι. Υπάρχουν χώροι οι οποίοι πρέπει να τους αναδείξουμε. Μάλιστα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα εδώ, στον τόπο που ζούμε, ο τουρισμός δεν έχει τη δυνατότητα να αποτύχει, να μην πάει καλά. Εμείς πρέπει οπωσδήποτε να του δώσουμε τη δυνατότητα να πετύχει, και με την έννοια την εξής, ότι πολύ καλά βλέπετε ότι πολλά μέχρι και σήμερα, ό,τι έχει γίνει στον τόπο μας, το έχει κάνει ο Θεός. Ένα δρόμο που ταλαιπωρούνται τόσα χρόνια οι κεντρικοί τους να φτιάξει, και πιθανόν πολλά συμφέροντα δεν τον αφήνουν για να μην αξιοποιήσουν τη δική μας περιοχή, τον Νότο. Μάλιστα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πρωταρχικός ρόλος να ασχοληθούμε με κάποια άλλα θέματα, να αναπτύξουμε και να αναδείξουμε, έτσι ώστε να ξεφύγουν πλέον από τα θερμοκήπια, να σου πω έτσι, άνθρωποι. Δεν είναι μόνο η αγροτική παραγωγή έτσι όπως τίθεται, έτσι όπως πλασάρεται ως πολιτική ή αν θέλετε διέξοδο από την κρίση. Υπάρχουν, λέτε, και άλλοι δρόμοι. Είναι αυτό το οποίο εσείς υπερασπίζεστε βάσει του προγράμματός σας ως συμπολιτεία Φεστού. Βρίσκεται πρόσφορο έδαφος, κύριε Κοκαράκη, σε αυτές σας τις προτάσεις? Δηλαδή, νέοι άνθρωποι, γιατί στην αρχή μιλήσατε για νέους ανθρώπους, έχουν ενεργοποιηθεί νέοι άνθρωποι, έχουν μπει μέσα και στο ψηφοδέλτιό σας νέοι άνθρωποι? Βεβαίως. Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε αυτό το πάντρεμα. Δηλαδή, παντρέψαμε τη νέα γενιά με το παλιό. Αυτό που έχει την εμπειρία, και προσπαθήσαμε, όπως είπα και στην αρχή, να βρούμε νέους ανθρώπους. Νέους ανθρώπους που να έχουν κάποιο όραμα και προς το μέλλον. Επαντρέψαμε λοιπόν την εμπειρία με κάποιους ανθρώπους που έχουν τη γνώση, αλλά και με κάποιους νέους ανθρώπους που θα πάρουν τη σκυτάλη από τους παλιούς να συνεχίσουν. Και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι την επόμενη φορά περισσότεροι νέοι θα συμμετέχουν σε ψηφοδελτία, γιατί όπως προείπα, δεν ήταν στόχος ο δικό μας να έχουμε μόνο εμείς νέους. Εμείς τους προκαλέσαμε να σηκωθούν, να μπουν σε οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο είναι, έτσι ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, διότι συμφέρει το οποιοδήποτε πολίτη μέσα στα ψηφοδέλτια να βρίσκονται νέοι άνθρωποι με νέες ιδέες. Συμφέρει τον τόπο. Έχει χασεί. Θα ζούμε όλοι μας. Έχει χασεί ευκαιρίες μέχρι σήμερα ο Δήμος Φεστού, πιστεύετε? Κοιτάξτε, επειδή δεν θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν, εγώ κοιτάζω τι θα κάνουμε εμείς. Το αν έχουν χαθεί οι ευκαιρίες, και βέβαια έχουν χαθεί. Πώς δεν έχουν χαθεί? Διότι να σας πω κάτι, σήμερα εάν δεν έρθουν χρήματα, ή αυτό λέγεται ΕΣΠΑ ή οποιαδήποτε άλλη χρηματοδότηση, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι γεγονός. Ποια είναι εκείνα τα μεγάλα έργα που για εσάς είναι πραγματικά πρωταρχικής σημασίας? Καταρχάς, όπως σας είπα, είναι η σύνδεση όλων των αρχαιολογικών χώρων. Να αξιοποιήσουμε ένα πράγμα που λέγεται τουρισμός. Οι παραλίες μας το ίδιο. Παραδείγματος χάρη στην δημοκίνοτα του Ζαρού υπάρχει μια λίμνη η οποία δεν έχει αξιοποιηθεί κατά την άποψή μας, και δεν θέλω να σας αναλύσω το πρόγραμμα, όσο πρέπει. Υπάρχουν, σας είπα, από τις Καμάρες μέχρι τα Πιτσίδια, αρχαιολογικοί χώροι που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Μιλήσατε για οδικό δίκτυο, επειδή ήθελα να ακούσω και με ποια άλλα έργα προτάσετε, γι' αυτό το λόγο και σας έθεσα αυτό το ερώτημα. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα αεροδρόμιο εδώ, παράδειγμα στον Τυμπάκι,
το οποίο στο παρελθόν υπήρχε μια μελέτη για το κάτω διάδρομο που δεν ενοχλούσε για να γίνονται πτήσεις τσάρτερ για τον τουρισμό. Το οδικό δίκτυο μίλησα, οι συνδέσεις, εγώ πιστεύω ότι σκοπίμως, κατά την προσωπική μου άποψη, τόσα χρόνια μας είχαν αποκόψει από το Βορρά. Ο Βορράς έπαιρνε πάντα τη μερίδα του Λέοντος σε ό,τι αφορά τον Νότο. Και το γνωρίζετε πολύ καλά. Όλα τα ξενοδοχεία, όλη η ανάπτυξη γίνεται στο Βορρά. Αν αυτή τη στιγμή ο δρόμος που τόσα χρόνια ταλαιπωρεί τους πολίτες και έχουν πεθάνει οι άνθρωποι λόγω του ότι δεν είναι και επαρκής στο θέμα της υγείας η πολιτεία, αν είχε τελειώσει, να είστε σίγουροι ότι η ανάπτυξη σήμερα στον τόπο μας θα ήταν διαφορετική. Οδικό δίκτυο λοιπόν και αξιοποίηση του αεροδρομίου, δύο από τα βασικά στοιχεία τα οποία εσείς θέτετε για την ανάπτυξη περαιτέρω της περιοχής. Ναι, οπωσδήποτε, γιατί χωρίς μεγάλα έργα, γιατί προχθές μου κάναμε μια ερώτηση για το λιμάνι, είναι άστοχη ερώτηση, γιατί με έχουν πάρει 2-3 φορές τι γνώμη έχω. Για να έχω γνώμη και να απαντήσω, δεν αποφεύγω καμία ερώτηση. Όμως για να απαντήσω πρέπει να υπάρχει κάτι. Λιμάνι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Συνεπώς για να αναλώνουμε το χρόνο μας τι αν θα, δεν νομίζω ότι συντρέχει αυτή τη στιγμή λόγος. Εδώ τι μπορούμε να γίνουμε τώρα με αυτό που υπάρχει. Το αεροδρόμιο υπάρχει. Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Τα κτίρια υπάρχουν, μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδομών και βελτίωση βεβαίως όπου αυτές χρειάζονται προκειμένου να δώσουμε μια παραπάνω όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής.